Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου. Έχουμε έρθει εδώ για να δούμε από κοντά μια ελληνική εταιρεία η οποία κατασκευάζει οχήματα διαφόρων τύπων για τις ένοπλες δυνάμεις. Κοντά μας βρίσκεται ένας από τους ιδιοκτήτες της εταιρείας αυτής. Πρόκειται για την εταιρεία Nikapa Trailers. Είναι μαζί μας ο οποίος θα μας ξεναγήσει και στο χώρο, ο κύριος Γιώργος Κιολεϊδης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, ο οποίος είναι ένας από τους ιδιοκτήτες, όπως σας είπα. Η εταιρεία αυτή σε λίγο καιρό από τώρα θα παραδώσει οχήματα στο μηχανικό, για τις ένοπλες δυνάμεις μιλάμε πάντα, ενώ φτιάχνει οχήματα και για την πολεμική αεροπορία. Σωστά. Κύριε Κιολεϊδη, πάμε σιγά σιγά να δούμε Βεβαίως. Το στάδιο της παραγωγής, αλλά και να δούμε και αυτά τα οχήματα από κοντά. Ξεκινώντας, καταρχάς θέλω να μου πείτε τι οχήματα είναι αυτά τα οποία κατασκευάζετε για τις ένοπλες δυνάμεις. Εδώ θα δούμε την κατασκευή των επικαθήμενων χαμηλής φόρτωσης. Έτσι λέγονται, επικαθήμενα χαμηλής φόρτωσης. Για τη μεταφορά μηχανολογικών μηχανημάτων του ελληνικού στρατού έως 40 τόνους βάρους. Αυτά τα οχήματα είναι για το μηχανικό. Για το μηχανικό. Για το μηχανικό, το οποίο τι μπορεί να μεταφέρει πάνω σε αυτά? Μπουλντόζες, εξκαφείς, οτιδήποτε έχει να κάνει. Οτιδήποτε μηχανολογικό μηχάνημα χρειάζεται. Έως 40 τόνους. Έως 40 τόνους. Ωραία, εδώ είναι, βλέπουμε, τώρα θα γυρίσει η κάμερα, βλέπουμε το στάδιο της παραγωγής. Τι φτιάχνετε εδώ, για εξηγήστε μας. Καταρχάς, πόσος χρόνος χρειάζεται να φτιαχτεί το όχημα αυτό του μηχανικού και ποια διαδικασία? Από τη στιγμή που ξεκινάει η γραμμή παραγωγής, το πρώτο όχημα παραδίδεται σε ένα τρίμηνο με 4 μήνες περίπου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μπορεί να παραδοθεί ανάλογα με την ένταση εργασίας που θα βάλουμε, τους ανθρώπους δηλαδή που θα εμπλακούνε, μέχρι και ένα κάθε 3 μέρες. Ωραία. Περίπου πόσο προσωπικό... Μέσον όρο με ένα τη βδομάδα βάζουμε για να... Ένα τη βδομάδα, ναι. Πόσο προσωπικό χρειάζεται και πρέπει να είναι και εξειδικευμένο το προσωπικό το οποίο φτιάχνει συγκεκριμένα εξαρτήματα? Όχι 100%. Ναι. Υπάρχουν εξειδικευμένοι τεχνίτες, αλλά υπάρχουν και απλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις. Τους εκπαιδεύουμε εμείς για να κάνουν δουλειά. Ναι. Αυτό πώς λέγεται τώρα που παρακολουθούμε, η ονομασία του? Επικαθήμενο χαμηλής φόρτωσης. Ωραία. Αυτό τι υλικού είναι το υλικό του? Το υλικό του είναι σίδηρος. Σίδηρος, ναι. Είναι το σασί του, τα δοκάρια του δηλαδή είναι strength, ειδική ατσαλολαμαρίνα. Mm-hmm. Πολύ ψηλών επιδόσεων. Πολύ ψηλών επιδόσεων. Στη συνέχεια αυτό πάμε να δούμε πού θα τοποθετηθεί αφού το κατασκευάσετε. Αυτή εδώ πέρα είναι, ναι, η προτελευταία φάση σταδίου κατασκευής που ετοιμάζουν τώρα, το ετοιμάζουν να φορηθούν οι άξονες που είδαμε στην αρχή. Στη συνέχεια αυτό πού θα το τοποθετήσετε, πάμε να δούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Να πούμε ότι οι άξονες αυτοί είναι τριαξονικό και είναι οι δύο στρεφόμενοι με υδραυλικά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ μικρή ακτίνα στροφής. Που αυτό βολεύει, ας το πούμε έτσι, βολεύει δηλαδή... Βολεύει σε πάρα πολλές καταστάσεις, ναι, όπως σε στενούς δρόμους, σε μεγάλες στροφές, σε πολύ κλειστές στροφές. Και βέβαια μειώνει και τη θωράδα των ελαστικών. Ωραία. Τώρα, το εξάρτημα αυτό... Η κατασκευή μάλλον αυτή έρχεται στη συνέχεια να τοποθετηθεί. Για εξηγήστε μας εδώ πάνω στο συγκεκριμένο όχημα. Ναι. Πού τοποθετείτε, πώς ενώνετε? Εδώ ενώνεται μέσω ενός πύρου. Ναι. Στο πέταλο, έτσι λέγεται αυτό. Όπου μετά συνδέουμε τα ηλεκτρολογικά, συνδέουμε τον αέρα που δίνει ο τράκτορας προς την κατασκευή μας, ναι, και είναι έτοιμο να μετακινηθεί. Και να κουβαλήσει ένα μηχάνημα του μηχανικού για τις ένοπλες δυνάμεις. Να ανέβουμε λίγο πάνω να μας εξηγήσετε και τις δυνατότητες του συγκεκριμένου οχήματος, πόσα κυβικά είναι, τι δυνατότητες έχει, γιατί είναι ατέρας, εγώ αυτό βλέπω εδώ. Λοιπόν, είναι 520 άλογα, ναι, έχει 33 τόνους μεικτό φορτίο, mm-hmm, είναι ικανότητα φόρτισης, ναι, 33 τόνων, είναι 6x6 και είναι ειδικών προδιαγραφών για το στρατό.
Εδώ έχει και... Έχει το Vinci. Το οποίο Vinci είναι υδραυλικό και χρησιμοποιείται στην ανέλκυση σε περίπτωση βλάβης ενός χωματουργικού μηχανήματος. Ωραία. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτά τα παραλαμβάνουν σε λίγες μέρες οι ένοπλες δυνάμεις. Έτσι. Ναι, ναι. Στην Ξάνθη. Πάμε να το δούμε και μέσα, το όχημα αυτό, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τώρα βρισκόμαστε μέσα στο όχημα αυτό. Θέλετε να μας πείτε έτσι και κάποια χαρακτηριστικά που έχει εσωτερικά. Εσωτερικά είναι όπως όλα τα άλλα τα φορτηγά. Όποιος δηλαδή ξέρει από φορτηγά και από τράκτορες, γνωρίζει πολύ καλά τι να περιμένει εδώ μέσα. Είναι manual, δεν είναι αυτόματο το συγκεκριμένο, αλλά είναι πολύ πολύ υψηλών επιδόσεων για αποτελεστική χρήση. Πόσα από αυτά τα οχήματα αναμένετε να παραδώσετε τώρα στην Ξάνθη στο μηχανικό? Αυτή τη στιγμή τέσσερα από αυτά, από αυτό ναι, το τύπο. Η συνολική παραγγελία όμως για το μηχανικό είναι 24 κομμάτια μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Και όσον αφορά τα άλλα για την πολεμική αεροπορία? Πολεμική αεροπορία αναμένουμε εντός του μηνός να παραδώσουμε και αυτά τα κομμάτια τα οποία έχουμε έτοιμα. Ναι. Συν δύο τα οποία κατασκευάζονται. Θα τα δούμε και αυτά σε λίγο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στο όχημα αυτό, στο φορτηγό ουσιαστικά, ας το πούμε έτσι, εσείς κάνετε κάποιες τροποποιήσεις εδώ? Το μόνο που κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε το υδραυλικό Vinci. Ναι, ναι. Σε αυτό. Κατά τα άλλα έχετε έτοιμο όπως το βλέπετε. Και στο χρώμα αυτό, στο στρατιωτικό χρώμα. Ωραία. Πάμε να δούμε και τι κάνετε για την πολεμική αεροπορία. Βεβαίως. Είμαστε στο στάδιο της κατασκευής. Αυτό έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Τι είναι ακριβώς αυτό, αυτό για εξηγήστε μας. Δυτείο μεταφοράς και τροφοδοσίας πολεμικών αεροσκαφών. Άρα... Για τα F-16, για τα πολεμικά μας αεροπλάνα. Άρα, κατασκευάζεται το συγκεκριμένο όλη όχημα, κατασκευή. Το οποίο μεταφέρει καύσιμα. Ακριβώς. Αεροπορικού τύπου. Αεροπορικού τύπου και εφοδιάζει, αυτό δηλαδή μπαίνει μέσα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο και εφοδιάζει τα μαχητικά μας. Ακριβώς. Όλα τα μαχητικά. Όλα. F-16, Rafale. Rafale, τα στο πάντα. Μέλλον F-35. Και στο μέλλον F-35, σωστά. Για πείτε μου, τι χωρητικότητας είναι αυτό το... Είναι 20.000 λίτρων. Ναι. Και έχει δυνατότητα τροφοδοσίας έως και 2.100 λίτρα το λεπτό. Ναι. Και μάλιστα τροφοδοσίας υποπτερίγειας και το γνωστό hot refueling που πάει να πει ότι μπορεί να προσγειωθεί το F-16, να μην σβήσει τους κινητήρες, να ανεφοδιαστεί και μέσα σε ελάχιστα λεπτά να ξαναφύγει. Αυτό το όχημα έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, ας το πούμε έτσι, περισσότερες. Βεβαίως, έχει αρκετές δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο βάσει του ADR. Ο ADR είναι ο νόμος περί επικινδύνων υλικών και βάσει των προδιαγραφών του ΝΑΤΟ. Έχει πολλά interlock συστήματα, τα οποία με το που ανοίξει οτιδήποτε πάνω στο δυτείο, όποια δηλαδή αντλία ή όποιο κομμάτι του ανοίγει, αυτόματα φρενάρει και δεν επιτρέπει να κινηθεί. Για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα. Να το δούμε λίγο περισσότερο, δηλαδή να ανοίξουμε λίγο, να μας εξηγήσετε και πώς είναι μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ, όπως το βλέπουμε. Αυτό το κατασκευάζετε όλο, εσείς το τοποθετείτε πάνω, έτσι. Ναι. Και αυτός είναι ο σωλήνας που βγαίνουν τα καύσιμα, Αυτός είναι ο υποπτερήγιος σωλήνας και αυτός είναι ο επιπτερήγιος σωλήνας. Από εδώ έχουμε μία ροή μάξιμου 400 λίτρα το λεπτό και στην υποπτερήγια περίπτωση μπορούμε να φτάσουμε τα 2.100 λίτρα το λεπτό. Φαίνεται άλλωστε εδώ, φαίνεται και τα λίτρα που μετρά. Σημασία έχει, κύριε Κιολεΐδη, να μπορεί να εφοδιαστεί το στρατιωτικό όχημα γρήγορα και να φύγει. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι όλο το κόνσεπτ της. Και εσείς το φτιάχνετε έτσι αυτό ώστε να γίνεται ο εφοδιασμός όσο πιο γρήγορα για να μπορέσει να φύγει, να συνεχίσει την αποστολή του. Ακριβώς. Να μην κάτσει πολύ στο έδαφος. Και έχει κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία για να γίνεται αυτός ο εφοδιασμός γρήγορα? Δεν έχει μόνο τεχνολογία για να γίνεται ο εφοδιασμός γρήγορα. Η τεχνολογία, ναι, έχει μια ιδιαίτερη τεχνολογία, αλλά έχει και ένα τεράστιο φίλτρο, το οποίο θα το δούμε σε επόμενη φάση, το οποίο
και είναι και έτσι κατασκευασμένο το βιβλίο, ναι, ναι, όπου για να μην να μπορέσει να διώξει κάθε νερό, αν έχει τυχόν το καύσιμο μέσα, ναι, ναι, και κάθε μικροσωματίδιο το οποίο μπορεί να κάνει κακό στα αεροσκάφη. Μας εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε, διότι ουσιαστικά φιλτράρει με έναν τρόπο το καύσιμο για την ασφάλεια του μαχητικού. Εσωτερικά διαφέρει σε κάτι από τα φορτηγά που είδαμε πριν? Όχι ιδιαίτερα. Όχι, είναι το ίδιο. Πόσα κυβικά? 20.000 λίτρα. Όχι, πόσα κυβικά είναι το όχημα? Α, ναι, τα μετράμε αυτά. Κυβικά τα μετράμε με ύπους, είναι 450 ύπους. 450 ύπους, ωραία. Να δούμε και το φίλτρο που μας λέγατε. Ναι, από είναι εδώ, από την άλλη πλευρά. Θα έρθει η κάμερα μαζί μας. Λοιπόν, εδώ, για δείξτε μας λίγο και το φίλτρο αυτό που μας λέτε. Εδώ είναι το ερμάριο που έχουμε πρόσβαση στο φίλτρο. Να το φίλτρο. Το φίλτρο αυτό είναι ικανότητας 2.500 λίτρων, mm-hmm, το λεπτό ροής, και έχει μέσα 6 στοιχεία φίλτρα, δηλαδή, στην, ναι, ουσία, τα οποία φιλτράρουν το καύσιμο για οτιδήποτε σωματίδια, και από πάνω έχει 3 που κατακρατάν οτιδήποτε άλλο υγρό, δηλαδή νερό κυρίως. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι τα οχήματα. Άμα πάμε σε ένα τελειωμένο κάποια, ναι, στιγμή. Εδώ είναι η αντλία του, βλέπετε τώρα πήρε ακόμα στη φάση κατασκευής, ναι, δεν έχει πάρει τις ολινώσεις. Σε λίγο θα δούμε και τα έτοιμα. Τώρα είμαστε στο στάδιο της Παρασκευής. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα έτοιμα πια, σε έναν άλλο χώρο, κύριε Κιολαίδη, όπου εκεί θα έχουν οι τηλεθεατές μια καλύτερη εικόνα για το τι παραδίδεται στις ένοπλες δυνάμεις. Πάμε. Πολύ ωραία. Πάμε. Εδώ είναι τα έτοιμα. Εδώ είναι τα έτοιμα. Εδώ πρώτα είναι τα έτοιμα. Λοιπόν, αυτά είναι τα οχήματα για την πολεμική αεροπορία. Mm-hmm. Άμα δούμε την άλλη μεριά που βλέπαμε στο ημιτελές όχημα, εδώ είναι τελειωμένο πια με όλο τον εξοπλισμό. Mm-hmm. Η αντλία, ναι, η οποία είναι υδραυλική. Τα συστήματα φορτώσεώς του υποπόδια. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να παραδοθεί ένα τέτοιο όχημα για την πολεμική αεροπορία? Τα άλλα μας είπατε περίπου μπορεί και 3 μήνες. Ναι. Έτσι. Από τη στιγμή που υπάρχει γραμμή παραγωγής. Ναι. Αυτό από τη στιγμή που υπάρχει γραμμή παραγωγής. Θα υπολογίσετε ότι και στις δύο περιπτώσεις το πιο αργό είναι το φορτηγό που έρχεται, mm-hmm, για να τοποθετήσουμε, ναι, τα πράγματα πάνω του. Όλα αυτά, ναι, ναι. Οπότε δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για κάτω από 8 μήνες εκκίνηση παραδόσεων. Βέβαια εκεί. 8 μήνες για κάθε όχημα. Για κάθε όχημα. Για το πρώτο όχημα. Για το πρώτο όχημα. Μετά είναι πολύ γρήγορες οι παράδοσες. Επειδή είστε και μια ελληνική εταιρεία και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες οι οποίες κάνουν δουλειά για τις, mm-hmm, ένοπλες δυνάμεις. Θέλω να ρωτήσω. Δυστυχώς όχι πολλές. Δεν είναι πάρα πολλές. Είναι όμως κάποιες οι οποίες κάνουν δουλειά για τις ένοπλες δυνάμεις. Και θέλω να σας ρωτήσω. Αυτά τα προϊόντα τα οποία παραδίδεται στις ένοπλες δυνάμεις, ναι, είναι ανταγωνιστικά προϊόντα? Τι προτερήματα έχουν σχετικά με άλλων εταιρεών ξένων, για παράδειγμα? Πρώτα απ' όλα είναι τελευταίας τεχνολογίας. Ναι. Είναι ελληνικής κατασκευής, ελληνικής, ναι, προστιθέμενης αξίας. Βεβαίως. Και είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Δηλαδή δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από κανέναν ξένο. Άρα βλέπουμε ότι μια ελληνική εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παράγει για τις ένοπλες δυνάμεις, mm-hmm, να κατασκευάζει για τις ένοπλες δυνάμεις, και αυτά που φτιάχνει και κατασκευάζει να είναι υψηλών προδιαγραφών. Βεβαίως, βεβαίως. Των τελευταίων, της τελευταίας τεχνολογίας είναι ό,τι έχετε δει μέχρι σήμερα, mm-hmm, μέχρι τώρα συγγνώμη, τα οποία το σημαντικό είναι ότι τα σχεδιάζουμε και μόνοι μας. Δηλαδή, μόνοι μας τα μελετάμε, τα σχεδιάζουμε, βέβαια και με κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά είναι και η μελέτη ελληνική. Ναι. Το προσωπικό σας εδώ, το οποίο δουλεύει για τη σχεδίαση όλων, mm-hmm, αυτών των οχημάτων και την κατασκευή, είναι προσωπικό το οποίο το επιλέγετε ο ίδιος εσείς. Βεβαίως. Έτσι. Και παράλληλα, προτείνετε και στις ένοπλες δυνάμεις? Δηλαδή, εκτός από αυτά που φτιάχνετε τώρα, κάνετε και κάποιες προτάσεις για άλλα
πράγματα. Υπάρχουν προτάσεις και μάλιστα αυτή τη στιγμή περιμένουμε κιόλας για το γνωστό ελληνικό φορτηγό. Όπου θα πάμε σε λίγο να δείτε την πρωτότυπη καμπίνα που είχαμε φτιάξει. Ναι. Και είχαμε στήσει ένα ολόκληρο φορτηγό, μάλιστα 4 κομμάτια για κάποιον πελάτη εξωτερικού. Ναι. Στρατιωτικό. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί έχουν ακουστεί πολλά πράγματα για αυτό το ελληνικό φορτηγό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το έργο. Μάλιστα. Θα πάμε να δούμε και αυτό το φορτηγό, για το ελληνικό φορτηγό που λέτε. Και τι άλλο θα παραδώσετε στην Ξάνθη? Θα παραδώσουμε ανατρεπόμενα για μεταφορά μπάζων ή οτιδήποτε άλλο χειδίου που χρειαστεί. Ωραία, πάμε να δούμε και αυτά. Ναι. Αυτά είναι... Τα ανατρεπόμενα, ναι. Είναι τα ανατρεπόμενα για που αυτό... και εσείς τα φτιάχνετε εδώ, έτσι. Ακριβώς. Και αυτά θα παραδοθούν στην Ξάνθη στο μηχανικό. Ναι, μαζί με τα επικαθημένα χαμηλής μόρφωσης. Ωραία. Για εξηγήστε μας, λοιπόν, αυτά πώς τα φτιάχνετε. Αυτά, ναι. Το υλικό τους λέγεται Hardox, ποιότητας 450. Είναι 6 χιλιοστά το πάτωμά τους, 4 χιλιοστά το πλαϊνό τους. Είναι 16 κυβικών χωρητικότητας. Αυτά είναι τα βασικά τους τεχνικά χαρακτηριστικά. Και τα χρησιμοποιεί το μηχανικό και αυτά, έτσι. Ναι, ναι. Για να μεταφέρει... Τώρα, ας πούμε, στο Βόλο εδώ πέρα που είχαμε τις πλημμύρες, υπήρχαν ανατρεπόμενα τα οποία βοηθούσαν στην απομάκρυνση των χωμάτων και των λασπών από τους δρόμους. Ναι. Το φορτηγό είναι το ίδιο με τα άλλα, έτσι, απλά αλλάζει... Παρόμοιο. Παρόμοιο. Είναι διαφορετικό κάπως, δηλαδή. Ναι, είναι διαφορετικό. Αυτό είναι 6x6. Ναι. Οι ύποι αλλάζουν εδώ. Οι ύποι αλλάζουν. Βασικά, οι κινητήρες είναι σχεδόν οι ίδιοι βασικά. Είναι και αυτό 520 άλογα. Με τις ίδιες, κατά τα άλλα, καμπίνες, εσωτερικό κτλ. Ναι. Πόσα από αυτά θα παραδώσετε τώρα στο μηχανικό? Τρία από αυτά στο μηχανικό, ναι, και 4 από τα άλλα. Και 4 από τα άλλα που είδαμε στην αρχή. Και αυτό είναι οι... Εδώ είναι οι έτοιμες καρότσες, τις οποίες περιμένουμε να... τα φορτηγά για να τις τοποθετήσουμε. Να τις τοποθετήσετε πάνω. Και τι βάρος είπαμε έχουν αυτές, είναι 15 κυβικών. 15 κυβικά, χωράνε. Συγγνώμη, 16 κυβικών. Χωράνε, έτσι, είναι χωράνε. Το χωρητικότητά τους. 16 κυβικά. Και πόσο χρόνο κάνει για να φτιάξει, πόσο χρόνος χρειάζεται για να φτιαχτεί ένα τέτοιο όχημα που είδαμε τώρα? Η καρότσα ουσιαστικά. Καρότσα, ναι, η καρότσα. Αυτό φτιάχνουμε. Να τοποθετηθεί η καρότσα και να κατασκευαστεί και να τοποθετηθεί. Ναι. Περίπου θα υπολογίσετε ότι να ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία, κάθε 3 μέρες ετοιμάζεται ένα. Α, άρα αυτό είναι το πιο γρήγορο να φτιαχτεί, ναι, έτσι. Ωραία. Ναι, και είναι το πιο γρήγορο λόγω της τεχνικής που το κατασκευάζουμε. Mm-hmm. Γιατί τις καλύμπρες και τα jigs και όλα αυτά τα κατασκευάζουμε μόνοι μας. Μάλιστα. Προκειμένου να επιταχύνουμε το χρόνο παραγωγής και να μειώσουμε τις ανθρωπόρες. Πάμε να δούμε και το φορτηγό, το στρατιωτικό φορτηγό, την πρότασή σας. Την δούμε, ναι, από κοντά. Είστε έτοιμοι, λοιπόν, για τις 26 του Νοεμβρίου που θα παραδώσετε στις ένοπλες δυνάμεις στην Ξάνθη? Είμαστε σχεδόν έτοιμοι από ό,τι είδατε. Mm-hmm. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο κατασκευής. Οι παραδόσεις θα γίνουν στον μηχανικό στρατό μαζί με τους συνεργάτες μας σε αυτά τα προϊόντα. Α, έχετε συνεργάτες. Βεβαίως. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Ariexpo, η οποία είναι και ο leader, θα το πω, ως ανάδοχος των προγραμμάτων αυτών. Mm-hmm. Και θα είναι και η Rheinmetall, η οποία η οποία είναι και ο κατασκευαστής ουσιαστικά των φορτηγών αυτών. Ωραία. Πάντως, η επιχείρησή σας εδώ, το εργοστάσιο, είναι μεγάλη. Οι εγκαταστάσεις σας
Είναι πολύ μεγάλες, έτσι. Είναι 60.000 μέτρα η γη και 30.000 καλυμμένα. Και έτσι, αν επιτρέπετε, περίπου πόσο προσωπικό απασχολείται εδώ, μια ελληνική εταιρεία τόσο μεγάλη. Στις καλές μέρες ήμασταν και 500 άτομα. Στις καλές μέρες. Ναι. Τώρα αρχίζουμε και βάζουμε σιγά σιγά projects μέσα, οπότε σιγά σιγά παίρνουμε κόσμο. Ωραία. Αυτό έχει ενδιαφέρον, κύριε Κελοίδη. Μια ελληνική εταιρεία να παίρνει σιγά σιγά κόσμο. Ναι. Πάμε να δούμε την πρότασή σας για το ελληνικό στρατιωτικό φορτηγό. Είναι ένα πρωτότυπο αυτό που βλέπετε. Κατασκευάστηκαν 3 τέτοια και παραδόθηκαν. Έχω και τις αντίστοιχες φωτογραφίες. Με τα τεστ τους μαζί, μάλλον, μάλιστα. Και από τότε... Είναι η πρότασή μας, η οποία θα έχει κάποιες αλλαγές βέβαια από αυτό, που θα δείτε. Αυτή είναι μια καμπίνα, πρωτότυπη. Αυτή εδώ, ναι, που βλέπουμε. Την κατασκευάσαμε, έχει στρατιωτικές υποδιαγραφές. Ναι. Κατασκευάσαμε 3 τέτοια κομμάτια και παραδώσαμε. Πρόκειται για φορτηγό τι χρήσης ακριβώς, μάλλον τι όχημα. Αυτά τα οποία είχαμε παραδώσει ήταν γενικής χρήσης και βιτία καυσίμου. Προφοδοσίας. Ναι. Ειδικής κατασκευής πρότασης, δηλαδή, ας πούμε, έχει θωράκιση πάνω. Αυτή τη στιγμή αυτή όχι, δεν έχει θωράκιση. Ναι. Αν και είναι αρκετά δυνατή ώστε να σταματήσει μέχρι κάποιο διαμετρήματος σφαίρες, όμως παίρνει θωράκιση. Έχει τις προδιαγραφές για να πάρει θωράκιση. Έχετε κατασκευάσει λοιπόν τέτοιο το όχημα αυτό, έχετε δώσει 3 σαρ δοκιμαστικά. Αυτή ήταν η πρωτότυπη καμπίνα, ναι, και έχουμε δώσει 3 τα οποία λειτουργούν κανονικά σε στρατό. Α, λειτουργούν. Από ό,τι δείτε πάνω έχει και θέση για οπλοπολιβολείο, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου που ήρθατε. Για τη φιλοξενία σας εδώ και την ξενάγηση. Και καλή συνέχεια στο έργο σας, στην επιχείρησή σας, στη βιομηχανία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.